Η Ρωμά είναι μια ομάδα Ελλήνων πολιτών με πολλούς αιώνες παρουσία στον ελληνικό χώρο που έχουν συνδιαμορφώσει και την ελληνική ιστορία αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά αυτής της χώρας. Ωστόσο, η ένταξη των Ρωμά στην κοινωνία υπήρξε διαχρονικά μεγάλο πρόβλημα ή τουλάχιστον πρόκληση για την ακρίβεια για όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, με δυστυχώς πενιχρά από ό,τι φαίνεται αποτελέσματα. Είναι σχετικά αυτονόητο ότι οι κοινωνικές ομάδες που έχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, οι συνθήκες διαβίωσής τους, οι γενικότερες συνθήκες όπως είναι η εκπαίδευση, η εργασία, παίζουν καθοριστικό λόγο στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται στην κοινωνία. Ισχύει το ίδιο και για τους Ρωμά? Κοιτάξτε να δείτε, οι Έλληνες Τσιγκάνοι, οι Έλληνες Ρωμά, όπως το λέτε, εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, κλείνουμε 1000 χρόνια παρουσία σε ελλαδικό έδαφος. Σίγουρα έχουν διαμορφώσει και οι ίδιοι την ελληνική και ήθη και έθιμα και από την ελληνική πορεία και κατάσταση. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας. Υπάρχει ένα έντονο έτσι χαρακτηριστικό πολιτικό στοιχείο στις κοινότητες όπως είναι η μουσική, που σε αυτό έχει συμβάλει στην διατήρηση και την διάσωση της ελληνικής δημοτικής μουσικής. Υπάρχει ένα ζήτημα με τους Ρωμά με τα χαρτιά τους, δηλαδή πώς υπάρχει ένα πρόβλημα που γνωρίζω εγγραφή στα δημοτολόγια, στα ληξιαρχεία, το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στους ανθρώπους, στη μετέπειτα ζωή τους, να ενταχθούν τη στιγμή που δεν είναι στα δημοτολόγια. Τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα και γιατί δεν προχωράει, ή αν προχωράει, τι γίνεται αυτή? Πράγματι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι καταρχήν μιλάμε, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για Έλληνες Ρωμά, οι οποίοι λόγω του τρόπου με τον οποίο ιστορικά και διοικητικά έχουν αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο νομοθετικό κενό γύρω από ζητήματα πρόσβασης σε έγγραφα και σε ηθαγένεια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς Έλληνες Ρωμά οι οποίοι είναι ακαθορίστου ηθαγένειας, είναι ανηθαγενείς και οι οποίοι δεν μπορούν να αποκτήσουν τα έγγραφα, την ταυτότητά τους και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται. Υπάρχει μία άλλη κατηγορία Ελλήνων Ρωμά πολιτών, οι οποίοι παρότι δεν είναι ανηθαγενείς, μπορεί να γεννιούνται αυτή τη στιγμή και να είναι δύσκολο να αποκτήσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή να αποκτούν ληξιαρχική πράξη γέννησης λανθασμένη, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να απευθυνθούν στα δικαστήρια και να τη διορθώσουν με κάποια δικαστική απόφαση, πράγμα που απαιτεί χρήμα και πολύ χρόνο, οπότε δημιουργείται έτσι μια διοικητική του αφάνεια, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, διότι αυτοί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα είναι αόρατοι στην πολιτεία, δεν δικαιούνται καμίας πρόνοιας, δεν μπορούν να απευθυνθούν σε καμία υπηρεσία, δεν έχουν άμκα, δεν έχουν αφημί, συνεπώς δεν έχουν πρόσβαση σε καμία υπηρεσία και σε κανένα δικαίωμα. Αυτό εκτός από νομικό ζήτημα και διοικητικό ζήτημα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και ένα ζήτημα ηθικό. Δηλαδή, όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πολιτών αυτή τη στιγμή, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένα αστικοδημοτικά προβλήματα και δεν έχεις πάρει τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και τα κατάλληλα μέτρα για να το μειώσεις αυτό ή για να το αντιμετωπίσεις με κάποιο τρόπο ή ακόμα και για να το προλάβεις έτσι, στο επίπεδο της πρόληψης, αυτό κάποια στιγμή θα κληθείς να το αντιμετωπίσεις στην πράξη όταν θα υλοποιήσεις δηλαδή πολιτικές και μέτρα κοινωνικής ένταξης. Γιατί έχεις έναν αόρατο πληθυσμό, τον οποίο κάτι πρέπει να το κάνεις κάποια στιγμή. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Πού οφείλεται αυτό? Σας είπα από την αρχή ότι οφείλεται στο λόγο που ιστορικά και διοικητικά αντιμετωπίστηκαν οι Ρωμά με λόγω την ρατσισμού. Έννοια. Όχι, ακούστε με. Με την έννοια ότι οι Ρωμά αναγνωρίστηκαν επίσημα από την ελληνική πολιτεία για πρώτη φορά ως Έλληνες πολίτες το 1958. Και στη συνέχεια και τη δεκαετία του 60 έγιναν κάποιες αντίστοιχες προσπάθειες. Πριν από το 58, υπήρχε από τοπικές διοικήσεις, από τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Υπήρχε μία αμφισβήτηση για το αν οι Ρωμά θα πρέπει να εγγράφονται ως Έλληνες πολίτες ή όχι.
Οπότε κάποιοι, αν ήταν εδρεωμένοι και δεν ήταν τόσο μετακινούμενος πληθυσμός και είχαν μια καλύτερη, είχαν ενταχθεί καλύτερα κοινωνικά στην τοπική τους κοινωνία και άρα τους αναγνώριζαν, τους ήξεραν ποιοι είναι, που μένουν, είχαν ένα σταθερό περιβάλλον κτλ. Ήταν ίσως πιο εύκολο να εγγραφούν στα δημοτολόγια του τόπου κατοικίας τους. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνταν ή άνθρωποι οι οποίοι δεν γεννιούνταν επίσης σε νοσοκομεία και σε μευτήρια ή δεν γεννιούνταν από γιατρούς, ήταν τόσο εύκολο να αποκτήσουν εξαρχική πράξη γέννησης, άρα αυτό δημιουργούσε και έτσι δημιουργούσε ένα πρόβλημα στη μετέπειτα απόκτηση των εγγράφων τους. Από τη στιγμή όμως που αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά ως Έλληνες πολίτες το 1958, σκεφτείτε ότι δεν έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, ώστε να πούμε ότι αυτό το πρόβλημα έχει σταματήσει πια να υπάρχει, δηλαδή είναι πολύ λίγο το διάστημα, με αποτέλεσμα να είναι λογικό να υπάρχουν ακόμα κενά και να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αποκτήσουν έγγραφα. Επίσης, το ζήτημα της ανιθαγένειας και της έλλειψης εγγράφων είναι κατά κάποιο τρόπο κληρονομικό. Δηλαδή, μία γυναίκα η οποία σήμερα δεν έχει ταυτότητα, δεν έχει έγγραφα, εξαρχική πράξη γέννηση κτλ., πιθανότατα έχει κληρονομήσει το πρόβλημα από τη δική της μητέρα και τα παιδιά που θα γεννήσει η ίδια στη συνέχεια θα κληρονομήσουν το δικό της πρόβλημα με αποτέλεσμα να δημιουργούμε γενιές αδήλωτων ανθρώπων, είτε αδήλωτων είτε ανιθαγενών. Επομένως, εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν νομοθετικές ρυθμίσεις, να υπάρξουν προβλέψεις και στο επίπεδο της πρόληψης και στο επίπεδο της καταπολέμησης και της μείωσης της ανιθαγένειας ή του ρίσκου της ανιθαγένειας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν αυτοί οι άνθρωποι ορατοί. Από το 1958 που σας είπα πριν, που αναγνωρίστηκαν ως Έλληνες πολίτες, δεν είμαι σίγουρη ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε αυτό το κομμάτι. Επομένως, το κενό που έχει δημιουργηθεί είναι μεγάλο και είναι λογικό να υπάρχει και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πάντως, πάλι στο τι συμβαίνει σήμερα, έχουμε ένα ζήτημα, το οποίο είναι η πρόσφατη τροποποίηση του νόμου, που στερεί τα επιδόματα από αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι, από οικογένειες που έστω ένα τους παιδί μένει στο σχολείο από απουσίες, δεν πηγαίνει στο σχολείο δηλαδή. Αυτό γιατί υπάρχουν κάποιοι που το υποστηρίζουν, ότι γιατί πηγαίνουν τα παιδιά υποτίθεται μόνο για να δηλωθούν και να πάρει το επίδομα και μετά δεν μαθαίνουν γράμματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Για πέστε μας. Έχουμε πολίτες 3 και 4 ταχυτήτων. Υπάρχουν πολίτες που είναι σε άθλια κατάσταση, δεν έχουν πάει ποτέ οι γονείς τους, δηλαδή στο σχολείο, δεν έχουν δει ποτέ την πόρτα του σχολείου. Υπάρχουν, όπως είπαμε, αστικοδηματικά προβλήματα, που τα οποία και οι συνθήκες, η έλλειψη στοιχειωδός υποδομών, η έλλειψη ενθάρρυνσης και η κατάσταση πείνας, ακραίας πείνας, δεν βοηθά ώστε να είναι στο σύνολο όλα τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό θα πρέπει εκεί το κράτος να δημιουργήσει μηχανισμό υποστήριξης, να δείξει κατανόηση και αλληλεγγύη και να μην στερεί μια βασική πρόνοια που είναι απαραίτητη, διότι οι συνθήκες που ζουν και το επίπεδο, η κατάσταση φτώχειας είναι σε ακραία κατάσταση. Αλλά λέτε η φτώχεια είναι υπεύθυνη που το παιδί δεν πηγαίνει σχολείο. Όχι, είναι πολλά τα ζητήματα. Είναι πολλά τα ζητήματα. Απ' την άλλη, έχουμε ζητήματα και προβλημάτων μέσα στα σχολεία, από δικαιωματικές ή, αν θέλετε, από τους συλλόγους των γονέων και δικαιωμών, που δεν δέχονται τα παιδιά στο σχολείο. Απ' την άλλη, επίσης, έχουμε και έλλειψη προσωπικού. Χρειάζονται δομές υποστηρικτικές στα τοπικά σχολεία και στην κοινότητα, ώστε να παρακολουθούν και να υποπτεύουν και να στηρίξουν τους ανθρώπους αυτούς που δεν γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι είναι επίσης άδικο που έχουν νομοθετήσει και είναι πλέον μια εθνική πολιτική το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο ζητά διεύθυνση, αριθμό κατοικίας που οι Ρωμά δεν έχουν στη συντριπτική πλειοψηφία, διότι ζούνε σε μπαρακούπολες, σε περιοχές που δεν η αστικοδημιουργική κατάσταση δεν είναι στο σχέδιο πόλεως και θα πρέπει εδώ να βοηθήσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
να προχωρήσουν δηλαδή σε αυτοψία, όπως έγινε στο περισσότερο βαθμό, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν το λαμβάνουν αυτό το επίδομα ή την πρόνοια. Ναι, όπως λέτε σωστά. Από έλλειψη κοινωνικής ποιοτικής καταγραφής και αυτοψίας. Όντως αντιμετωπίζουν ένα ζήτημα με την απόκτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, λόγω κυρίως του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν, το οποίο δεν μπορεί να καταγραφεί, έτσι. Δηλαδή το πού μένουν, να έχουν λογαριασμούς δέκο κτλ. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ευτυχώς όμως μπορούμε να πούμε ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα μεταβάλλεται διαρκώς σε νέες ρυθμίσεις, δηλαδή τροποποιείται ο νόμος και μπορούν. Λαμβάνει υπόψη μάλλον κάποιες κοινωνικές διαστάσεις και κάποια τέτοια ζητήματα, οπότε ίσως βελτιωθεί στο μέλλον ακόμα περισσότερο. Απ' την άλλη, η κατάσταση πανδημίας που βιώσαμε και αυτό βιώνουμε... Αυτό ήθελα να ρωτήσω για την πανδημία, γιατί έπληξε άσχημα την χώρα, αλλά όχι όλες οι κοινωνικές ομάδες με τον ίδιο τρόπο. Στους Ρωμά τι σήμαινε η πανδημία και πώς αντιμετωπίστηκε? Με πάρα πολλές δυσκολίες, υπάρχουν και μέχρι σήμερα. Η σχολική διαρροή έφτασε στο 100%, δεν υπήρχε, εντάξει, είναι και μια λογική, ήρθε απότομα ένας ιός σε όλο τον πλανήτη που έφερε τα πάνω κάτω. Από την έλλειψη ηλεκτροδότησης, από την έλλειψη εκπαίδευσης και των γονέων αλλά και των παιδιών και από την έλλειψη γρήγορων μέτρων, δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τη σχολική θέτηση πάρα πολλά τσιγκανόπαιδα. Και φτάσαμε σε κατάσταση και σχεδόν 95% σχολικής διαρροής. Αυτό, όπως είπατε και πριν, δεν μπορεί να συνδεθεί με το επίδομα, διότι η κατάσταση που περάσαμε θα πρέπει να υπάρχει, πώς το λένε, κατανόηση αυτό και να μην κόψουν επιδόματα, διότι αν κόψουν επιδόματα και πρόνοιες, πού θα οδηγηθεί η μητέρα, ο πατέρας και όλες αυτές οι οικογένειες? Θα πεθάνουν από την πείνα, θα αυξηθεί η παραβατικότητα, θα οδηγηθεί η κατάσταση σε έγκλημα. Θα πρέπει με βάση το Σύνταγμα και τις ευρωπαϊκές υποστηρίξεις και μέρημνες να απολαμβάνουν την στοιχειώδη πρόνοια και υποστήριξη και τα επιδόματα που δεν είναι μόνο για τους Ρωμά, είναι για όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι σε ακραία φτώχεια ή με κοινωνικά προβλήματα. Εμείς δεν διεκδικούμε κάτι παραπάνω ή περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια. Ζητάμε ισότιμα, δίκαια, αξιοκρατικά, να γίνουν πράγματα και κινήσεις που των οποίων θα είναι ωφέλιμα για το σύνολο και της χώρας και της τοπικής κοινωνίας ειδικότερα. Με την κατάσταση που επικρατεί και τις συνθήκες, όταν δεν έχεις νερό, δεν έχεις ρεύμα, ζεις σε μπαράκι, δεν υπάρχει χώρος για τα σκουπίδια, για όλα αυτά, ποια μέτρα να πάρεις? Είναι γεγονός ότι η υγειονομική κρίση έχει αναδείξει όλες τις κοινωνικές ανισότητες. Άνθρωποι οι οποίοι πριν από αυτή την κρίση ήταν ήδη ευάλωτοι, τώρα με την πανδημία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε ακραία φτώχεια, σε ανεργία, σε υποσιτισμό, στον αποκλεισμό από την εκπαίδευση, στον αποκλεισμό από την υγεία και σε περιορισμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Επίσης, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στο ρατσισμό και στον αντιτσιγκανισμό, έτσι, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που ακούσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ότι οι Ρωμά ευθύνονται, ότι οι Ρωμά θα μας αρρωστήσουν, ότι οι Ρωμά πρέπει να περιοριστούν, ότι οι Ρωμά κάνουν γλέντια χωρίς να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Έτσι, παίρνουμε μεμονωμένα περιστατικά και τα αναδεικνύουμε με τέτοιο τρόπο ώστε στιγματίζουν ολόκληρη την κοινότητα. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Έχουμε δει και άλλους ανθρώπους μη Ρωμά και μορφωμένους και τα λοιπά και τα λοιπά και ιδιαίτερα ενταγμένους να κάνουν και κορονοπάρτι και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε δεν είναι, η απήθεια δεν ήταν χαρακτηριστικό των κοινοτήτων Ρωμά. Αντίθετα, εμείς από την εμπειρία μας έχουμε δει ότι οι περισσότεροι Ρωμά συμμορφώθηκαν, έμειναν στους καταβλισμούς, χρειάστηκαν πάρα πολύ υποστήριξη, διότι οι περισσότεροι βρίσκονται εκτός τυπικής εργασίας και άρα με την πανδημία δεν είχαν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν οικονομικά με επιδόματα και όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονταν στη τυπική εργασία.
Επομένως, εκεί πέρα δημιουργήθηκε ένα τεράστιο θέμα και το μεγαλύτερο νομίζω ότι ήταν όντως ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κάνουμε κάθε φορά ένα βήμα, δύο βήματα να προωθήσουμε τα παιδιά στην εκπαίδευση, να τα πείσουμε να παραμείνουν, να δημιουργήσουμε όλες τις κατάλληλες συνθήκες και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, στην εκπαιδευτική κοινότητα, στην οικογένεια, να στηρίξουμε με κάθε τρόπο για να μείνουν τα παιδιά. Και ήρθε τώρα η πανδημία, η οποία μας έφερε δύο και τρία βήματα πίσω και όλη η δουλειά πήγε χαμένη. Διότι δεν έχουν ρεύμα, δεν είχαν τα μέσα να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση εξ αποστάσεως κτλ. Είναι γνωστό ότι μεταξύ των ΟΜΑ παρατηρούνται γάμοι ανηλίκων, ακόμα και 12χρονων κοριτσιών, τεκνοποίηση σε πολύ μικρή ηλικία, γάμοι μεταξύ συγγενών, γέννηση πάρα πολλών παιδιών σε μια οικογένεια. Γνωρίζουμε ότι αυτά οφείλονται και στην κουλτούρα των ΟΜΑ, αλλά σε μια σύγχρονη κοινωνία δημιουργεί και τεράστια προβλήματα όπως είναι εγκατάλειψη σχολείου, προβλήματα υγείας, εμπλοκές με τη δικαιοσύνη, παραβατικότητα κλπ. Τι δράσεις σκοπεύετε εσείς, τι δράσεις κάνετε και σκοπεύετε να λάβετε σε αυτό το τομέα και πώς μπορεί η πολιτεία να βοηθήσει αυτούς? Εντάξει, έχετε ένα δίκιο ότι πράγματι στις κοινότητες Ρωμά, σε πολλές κοινότητες Ρωμά και ειδικά στις πιο περιθωριοποιημένες και αποκλεισμένες κοινωνικά, έχει επικρατήσει το φαινόμενο των πρώιμων γάμων. Χωρίς να θέλουμε ωστόσο να στιγματίσουμε την κοινότητα, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίασης δικαιωμάτων των νεαρών κοριτσιών, κυρίως τα οποία πλήττονται από αυτό το φαινόμενο, και των παιδιών. Υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις, κυρίως διεθνείς συμβάσεις που απαγορεύουν το φαινόμενο, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ισχύει και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Είναι χαρακτηριστικό των Ρωμά, είναι κουλτούρα τους και παράδοση, όπως είπατε. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Σε καμία κοινότητα και σε καμία κοινωνία δεν μπορεί ο πρώιμος γάμος, η ανήλικη, η παιδική γάμη να θεωρηθούν ως στοιχείο του πολιτισμού και της παράδοσής τους. Δεν είναι. Μπορεί η ίδια η κοινότητα, λόγω του ότι έχει επικρατήσει δεκαετίες τώρα αυτό το φαινόμενο, να... Δεκαετίες μόνο δεν υπήρχε, εκατονταετίες, ας πούμε. Εντάξει, θα πάμε και εκεί. Ναι. Μπορεί να έχει επικρατήσει στην αντίληψή τους ως πολιτιστημικό δεδομένο, ενώ δεν είναι. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Τι οφείλεται όμως, ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν σε πρώιμους γάμους? Είναι τα ζητήματα ισότητας των φύλων στις κοινότητες, ξεκάθαρα. Οι έμφυλες διακρίσεις που μπορεί να υπάρχουν λόγω της περιθωριοποίησης, λόγω του ότι είναι κλειστές κοινωνίες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο κτλ., μπορεί να οδηγούν σε ανισότητα των φύλων και έμφυλες διακρίσεις και άρα να οδηγούμαστε στους πρώιμους γάμους. Επίσης, το γεγονός ότι, όπως σας είπα, είναι κλειστές κοινωνίες αποκλεισμένες, μπορεί να θέλουν να διατηρήσουν τους οικογενειακούς τους δεσμούς, μπορεί να θέλουν να ελέγξουν τη σεξουαλικότητα των κοριτσιών προκειμένου να διαφυλάξουν με αυτόν τον τρόπο τη τιμή της οικογένειας, με την έννοια να μην συζητάει ο ένας και ο άλλος στη γειτονιά, στη κλειστή κοινότητά μας για το παιδί μας κτλ. Να ελέγξω πού θα πάει σε μια καλή οικογένεια, θα πάει σε αυτή την οικογένεια που εγώ εγκρίνω κτλ. Θα πρέπει αυτό οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι και σε άλλες κοινότητες και σε άλλες κοινωνίες παρατηρείται το φαινόμενο των πρώιμων γάμων. Δεν είναι αποκλειστικό, ας πούμε, προνόμιο εντός εισαγωγικών το όνομα. Το βλέπουμε ότι συμβαίνει σε ισλαμικά καθεστώτα, σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Παλαιότερα στην Ελλάδα, επίσης, πριν 30, 40, 50 χρόνια, το φαινόμενο των πρώιμων γάμων ήταν πάρα πολύ έντονο. Γιατί? Γιατί εκείνη την περίοδο, εκείνα τα χρόνια, οι έμφυλες διακρίσεις και τα έμφυλα στερεότυπα και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και η ακραία φτώχεια επίσης ήταν πολύ έντονα στοιχεία και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Άρα βλέπαμε ότι και εκεί υπήρχαν πρώιμοι γάμοι, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου έχουν μειωθεί ή και εξαλειφθεί. Επίσης, θα πρέπει εδώ να πούμε ως τελευταίο σχόλιο ότι και εκθέσεις διεθνών οργανισμών και κάποιων μεγάλων ΜΚΟ δείχνουν ότι όπου υπάρχει κρίση, ένοπλη σύραξη, ακραία φτώχεια κτλ., το φαινόμενο των πρώιμων γάμων αυξάνεται. Άρα αυτό κάτι δείχνει. Ο παράγοντας της φτώχειας δηλαδή παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στη πρόληψη και στην αντιμετώπιση των πρώιμων γάμων. Σχετικά με τις δράσεις, θα πρέπει να πούμε ότι ενώ μέχρι σήμερα, παρότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει πολύ έντονα τις κοινότητες Ρωμά και έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των κοριτσιών Ρωμά, τα οποία δεν μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα για τη ζωή τους, αποκλείονται από την εκπαίδευση και γίνονται εξαρτημένες από το σύζυγό τους και οδηγούνται στην ακραία φτώχεια κτλ. Δεν έχουν υπάρξει τέτοιες δράσεις, δεν έχουν υπάρξει τέτοιες μελέτες και αυτό μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ίσως είναι ένα δύσκολο ζήτημα το οποίο κάποιοι δεν θέλουν να το αγγίξουν. Ευτυχώς
Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία είναι το εθνικό σημείο επαφής για τους Ρωμά σήμερα, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιεί κάποιες σχετικές δράσεις, κάποιες εκπαιδεύσεις σε διαμεσολαβητές Ρωμά και σε κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους επαγγελματίες που στοχεύουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση των πρώιμων γάμων. Ελπίζουμε ότι στη συνέχεια αυτό, οι δράσεις μάλλον θα αυξηθούν. Και με τη βοήθεια της ΕΛΑΜΠΑΣΕ και άλλων φορέων που εργάζονται στο πεδίο, ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε δράσεις και αποτελέσματα γύρω από το ζήτημα. Δυστυχώς, ενώ η πολιτεία, δεν τα έχει, η επίσημη πολιτεία, δεν τα έχει πάει πολύ καλά με την ένταξη των Ρωμά, εν τούτες οι πελατειακές σχέσεις καλά κρατούν. Θέλω να πω δηλαδή τα παραδοσιακά κόμματα και τοπικοί δημοτικοί παράγοντες εκμεταλλεύονται τους ευάλωτους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα τους Ρωμά, με υποσχέσεις αντιψήφων, ακούγεται μάλιστα ακόμα και εξαγορευμένων ψήφων. Έτσι έχω ακούσει δημοσιογραφικές πληροφορίες. Τελικά από τις υποσχέσεις ελάχιστες κρατούν. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση των πελατειακών σχέσεων? Με ενδυνάμωση, με συλλογική προσπάθεια, με γνώση σε αυτό το κομμάτι. Και σε αυτό το κομμάτι ως Πανελλαδική Συνομοσπονδία είχαμε πάρει θέση στον κατακαιρματισμό και στις πελατειακές σχέσεις και στις προηγούμενες εκλογές του 19, έχουμε κάνει και μήνυση περί αυτού του φαινομένου. Ξέρετε, λόγω της ευαλωτότητας και της εκμετάλλευσης κάποιων από την κοινότητα και την προώθηση των ανθρώπων του πολιτικού κόσμου που δίνουν κάποια χρήματα, θα πρέπει αυτό το φαινόμενο να σταματήσει. Είναι εξαγορά συνείδησης, είναι καταπάτηση και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να είναι ειλικρινείς στις πολιτικές εξαγγελίες ή στην προεκλογική τους εκστρατεία. Η κοινότητα των Ελλήνων Τσιγκάνων χρειάζεται έντιμους πολιτικούς και δεν είναι ζητούμενο επίσης μίας κυβέρνησης. Είναι ένα εθνικό και ευρωπαϊκό ζήτημα. Το καλό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχει συμμετοχή, έστω και ελάχιστη, από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί αλλά και θέλουν να συμμετέχουν σε τοπικά, περιφερειακά, αλλά και εθνικά και ευρωπαϊκά να εκλεγούν. Έχουμε πρόοδο μικρή σε αυτό που για πρώτη φορά στην περιφέρεια Αττικής εκλέξαμε περιφερειακή σύμβουλο. Επίσης έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και για την Ευρωβουλή με την Μαρία την Τζαμπάζη. Σε τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε αντιδημάρχους άτομα από την κοινότητα αλλά και δημοτικούς συμβούλους και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να ενδυναμωθεί κι άλλο, γιατί είναι σημαντικό και η συμμετοχή των συμπολιτών μας Ρωμά στην πολιτική ζωή του τόπου αλλά και της Ευρώπης. Εγώ θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με την πολιτική συμμετοχή των Ρωμά πράγματι παρατηρείται ένα τεράστιο κενό. Οι Ρωμά υποεκπροσωπούνται στην πολιτική. Δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν είναι ότι οι ίδιοι επιλέγουν να αποστασιοποιηθούν, δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν τις ευκαιρίες να ασχοληθούν με την πολιτική ζωή της χώρας και αυτό το αντιλαμβανόμαστε αν παρατηρήσουμε σε επίπεδο υπουργικό, κυβερνητικό, διοικητικό κτλ. Όλες οι στρατηγικές και οι πολιτικές που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται για τους Ρωμά δεν συμμετέχουν Ρωμά σε αυτές. Και δεν εννοώ δεν συμμετέχουν Ρωμά με την έννοια να κάνουν μια διαβούλευση με μια οργάνωση ή ακόμα και με την ΕΛΑΜΠΑΣΕ που είναι θετική και γίνεται και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Αλλά σε επίπεδο διοικητικό δεν έχουμε στελέχη, δεν έχουμε επιστήμονες οι οποίοι να είναι μέσα στη δημόσια διοίκηση και να συμμετέχουν στο στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Βλέπουμε όμως, όπως ήδη αναφέρθηκε, ότι έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κατεβαίνουν υποψήφοι στις δημοτικές εκλογές, στις τοπικές της τοπικής αυτοδιοίκησης, ευρωεκλογές, εθνικές εκλογές κτλ. Και οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν εκλέγονται κιόλας. Άρα αυτό τι δείχνει? Ότι υπάρχει μια πολιτική εκμετάλλευση των Ρωμά, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστική πολιτική συμμετοχή τους. Το επόμενο διάστημα θεωρώ ότι θα δούμε δράσεις σχετικά με την πολιτική του συμμετοχή, οι οποίες θα είναι πολύ σημαντικές. Π
παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ των Ρωμά. Δηλαδή, κάποιοι είναι σε καταβλισμούς, σε πραγματικά άθλιες συνθήκες διαβίωσης, κάποιοι άλλοι είναι, έχουν καταφέρει πράγματι να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, ας πούμε την Αγία Βαρβάρα, που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Κάποιοι λένε ότι αυτό οφείλεται σε προσωπική τους επιλογή αυτών που δεν ενσωματώνονται. Τι πραγματικά ισχύει, γιατί συμβαίνουν αυτά? Δεν είναι προσωπική επιλογή. Κανένας δεν θέλει να μένει στη λάσπη και στο περιθώριο. Είναι η μακρόνια αυτή κατάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού και του ρατσισμού, αν θέλετε, αλλά και των πολιτικών που δεν ήταν ορθές και στοχευμένες όλες αυτές τα τελευταία χρόνια. Πολλοί κόσμος δεν ξέρει, έχουμε υποστεί και γενοκτονία. Ήμασταν θύματα κι εμείς της ναζιστικής οργάνωσης στη δεκαετία του 30-45. Πράγματι, αυτό δεν αναφέρεται και γιατί πράγματι υπήρξε γενοκτονία. Ακριβώς. Δεν ήταν καθόλου. Και υπάρχει και ένας καλλιεργημένος ρατσισμός χρόνια τώρα που διονύζει την κατάσταση και δεν βοηθάει. Απ' την άλλη, υπάρχουν ανθρώποι που βοήθησε, που είχαν την τύχη να είναι πιο κοντά στον ιστό, να προσαρμοστούν με αυτό, να γνωρίσουν τον ιστό καλύτερα, την τοπική κοινωνία, τα σχολεία και όλα αυτά. Υπάρχουν και ανθρώποι όπως σε όλο τον κόσμο που πετύχανε με εμπορικές δραστηριότητες, με επιχειρηματικές δραστηριότητες, με δραστηριότητες και μέσα από το scrap και μέσα από τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε και μια δυναμική και στην αγροτική εργασία, αλλά και στα ζώα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι φτασμένοι καλά, ενταγμένοι καλά και οικονομικά. Απ' την άλλη όμως, όλες οι πολιτικές που περάσαμε τα τελευταία 40 χρόνια, να πω, δεν καλύπταν το σύνολο, αλλά και τις βασικές ανάγκες. Δηλαδή, ξεκίνησε μια πολιτική το 1998-2000 για το στεγαστικό, αλλά δεν κάλυψε το σύνολο. Μέσα σε 2-3 χρόνια σταμάτησε αυτή η πολιτική. Ξεκινάει μια άλλη πολιτική που το οποίο, όπως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και θέσεις, ώστε να λύσουμε τα θέματα συνθηκών διαβίωσης, γίνονται κάποιοι σχεδιασμοί, αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει ο Δήμαρχος, αλλάζουν οι πολιτικές όλες αυτές εξελίξεις και παραμένει κενό γράμμα κάθε σχεδιασμός. Αυτό βιώσαμε και την περίοδο 16, 17, 18, 19 και μέχρι σήμερα, που υπήρχε ένας, κατά τη γνώμη μας, στοχευμένος σχεδιασμός που δεν εφαρμόστηκε όμως ποτέ. Γίναν και κάποιες νομοθετικές, νομοθετικές ρυθμίσεις και νόμοι προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά επίσης οι δήμοι της χώρας δεν πειθαρχούν και δεν ακολουθούν τις κεντρικές πολιτικές. Πάρα πολλοί δήμοι παραβιάζουν και καταπατούν ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς ως πανελλαδικό έργανο έχουμε ήδη πάρει θέση και έχουμε υποβάλει και μήνυση στον ΟΗΕ και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν θα σταματήσουμε από τη στιγμή που βλέπουμε και διωγμούς εν όψη πανδημίας από κάποιους δήμους που γκρεμίζουν παράγκες και διώχνουν κόσμο εν όψη πανδημίας και δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς θα μας βρουν μπροστά και θα είμαστε εκεί για να προασπίσουμε την κοινότητά μας. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι κανένας άνθρωπος, συνεπώς και η Ρωμά, δεν αυτοπεριθωριοποιείται με δυσμενείς όρους. Δηλαδή, με αποκλεισμό από την υγεία, με ακραία φτώχεια, ανεργία κλπ. Συνήθως είναι η κυρίαρχη ομάδα που περιθωριοποιεί, που αποκλεί, έτσι, τους, μια μικρή, ας πούμε, κοινότητα. Επομένως, πράγματι, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές από κοινότητα σε κοινότητα. Θα πρέπει να γίνει σαφώς αντιληπτό ότι η Ρωμά δεν είναι μία ενιαία ομάδα. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους και ως προς το βαθμό ένταξης και ως προς το βαθμό της πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής στη χώρα, αλλά και ιστορικές διαφορές, γλωσσικές διαφορές κλπ. Πολιτισμικές ακόμα διαφορές.
Αυτά παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο βαθμό ένταξης. Και επειδή αναφέρατε και το παράδειγμα της Αγίας Βαρβάρας, γιατί ας πούμε στην Αγία Βαρβάρα η κοινότητα είναι πιο ενταγμένη, να σας πω ότι στην Αγία Βαρβάρα μιλάμε για έναν πληθυσμό που ήρθε το 23 μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, είναι πρόσφυγες Ρωμά, οι οποίοι δεν ήταν ποτέ μετακινούμενοι, έτσι, όταν ήρθαν στην Ελλάδα δεν υπήρξαν ποτέ μετακινούμενοι, εγκαταστάθηκαν σε ένα μέρος όπου είχαν τη δυνατότητα, δεν εκδιώχθηκαν από το μέρος αυτό, από την τοπική αυτοδιοίκηση, συνεπώς είχαν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να ενταχθούν καλύτερα στη τοπική κοινωνία και στη συνέχεια στην ευρύτερη κοινωνία και στο σύνολο. Σε άλλες περιοχές, κυρίως εκεί που υπάρχουν καταβλισμοί, βλέπουμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν μετακινούμενοι ή παραμένουν μετακινούμενοι, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τη μία περιοχή στην άλλη, από την τοπική αυτοδιοίκηση, με έμεσο ή και άμεσο τρόπο, και συνεπώς αυτό περιόρισε πολύ σημαντικά την πρόσβασή τους σε κοινωνικά αγαθά, σε υπηρεσίες και δικαιώματα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην περιθωριοποίηση. Σήμερα υπάρχει πρόοδοση ή οπισθοδρόμηση, πολιτικά εννοώ. Σας ρωτώ γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει κάποια θετικά μέτρα, όπως η ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας Ρωμά που προσπαθούσε να συντονίσει το έργο των Υπουργείων αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα έχει καταργηστεί. Πόσο καλό ή κακό είναι αυτό, έχει αντικαθιστεί με κάτι άλλο? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια καλή πολιτική εξέλιξη και απόφαση να δημιουργηθεί ένα όργανο ώστε να συντονίζει και να μειώσει και το χάσμα και τις άνισες πολιτικές που υπάρχουν. Ήταν ελπιδοφόρο. Υπήρχε μια διαδικασία ορίμανσης σε σχεδιασμό, αλλά απ' την άλλη δεν είδαμε επί της ουσίας να εφαρμόζεται κάτι. Θέλετε από έλλειψη πολιτικής βούλησης όλων των κομμάτων. Θέλετε από συντονόηση των περιφερειών και των δήμων της χώρας. Υπήρχε αυτή η κατάσταση που δεν έφερε σε εφαρμογή κάποιους σχεδιασμούς. Από το 2016 μέχρι και σήμερα δεν έχουμε μία ξεκάθαρη πολιτική, έναν ξεκάθαρο πολιτικό σχεδιασμό που να εφαρμόζεται. Να εφαρμόζεται και να βελτιώσει τις συνθήκες που οι Έλληνες τσιγκάνοι, το μεγαλύτερο μέρος, ζουν σε ακραία φτώχεια και ακραία εξαθλίωση. Να φανταστείτε, σήμερα να ζητούμε και μέχρι σήμερα, μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, πώς θα βρεθεί τρόπος επιτέλους να έχουν νερό αυτοί οι άνθρωποι. Όχι ένταξη, νερό. Με την αλλαγή της κυβέρνησης, ο φορέας αυτός απορροφήθηκε. Η Ειδική Γραμματεία Ένταξης των Ρωμά απορροφήθηκε στην Γενική Γραμματεία Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Αυτή τη στιγμή κινούμαστε σε κάποιες διαδικασίες ανασχεδιασμού του πολιτικού αυτού σχεδιασμού που χρειάζεται να επικυρωθεί και να πάει προς ψήφις το Σεπτέμβριο, αναμένουμε, είμαστε σε αγρύπνηση. Εμείς ως πανελλαδικό όργανο έχουμε δώσει μια σειρά προτάσεων και στα αρμόδια Υπουργεία αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που βοηθά επιστημονικά την Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Εργασίας ώστε να έχουμε μια καλύτερη δομημένη εθνική στρατηγική ένταξη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ρωμά γίνεται μια διεθνή συνδιάσκεψη. Ναι. Τι ακριβώς είναι? Είναι με αφορμή τα 50 χρόνια της Παγκόσμιας ημέρας. Τιμούμε και θέλουμε να διατηρήσουμε τη μνήμη μας ζωντανή ώστε να θυμίσουμε και στους παλαιότερους αλλά να μάθουν και οι νεότεροι τι έχει συμβεί από το 1971 και μέχρι σήμερα που τότε αγωνιστές Ρωμά από όλο τον κόσμο βρεθήκανε στο Λονδίνο και με έναν δημοκρατικό και σωστό διάλογο βάλαν τις βάσεις για την αναγνώριση των δικαιωμάτων μας των Ρωμά στην Ευρώπη, στον κόσμο αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Όπως είπε και η Αλεξάνδρα προηγουμένως, πριν το
το 58 ξεκινήσανε, το 50, δεκαετία 50 ξεκινήσανε, αναγνωριστήκανε και πήρανε ελληνική ηθαγένεια κάποιοι Ρωμά, ύστερα ολοκληρώθηκε αυτό τη δεκαετία 70 με τέλη 80. Οφείλουμε να διατηρούμε τη μνήμη μας ζωντανή, οφείλουμε να αναστογαστούμε και να μοιράσουμε εμπειρίες και απόψεις. Αυτή η πετειακή συνδιάσκεψη με αφορμή τα 50 χρόνια της Παγκόσμιας ημέρας τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, τελεί υπό την πνευματική αιγίδα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Συμμετέχουν σύσσωμα όλα τα πολιτικά κόμματα. Υπάρχουν επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο, υπάρχουν εκπρόσωποι από 43 χώρες και το πρώτο διήμερο έγινε 8-9 Απριλίου. Τώρα στα 20-21 Ιουλίου θα έχουμε το δεύτερο διήμερο που έχει στόχο, θεματικό στόχο, την ιστορία, τη γλώσσα, την γενοκτονία, τον πολιτισμό και την κουλτούρα των Ρωμά. Το 8 και 9 Απριλίου είχαμε θεματικό στόχο την υγεία, την ένταξη και την εκπαίδευση και το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε με την συμμετοχή στην πολιτική, στο πολιτικό γίγνεσθε των Ρωμά, στη πολιτική συμμετοχή.